Να σταματήσει η εντατικοποίηση, να προβληθεί η διεκδίκηση για συλλογική σύμβαση εργασία και αυξήσει στου μισθού, ζητεί το Σωματείο Οικοδομών Αλεξανδρούπολη μετά το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στο εργοτάξιο κατασκευή του φράχτη στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, Όπω αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε στο εργοτάξιο αυτό και σε αυτό του ΤΑΠ, είδαμε και έχουμε εμπειρία πλέον στο τι πάει να πει εντατικοποίηση τη εργασία, αλλά και μέχρι ποιο σημείο φτάνει η ευαισθησία των εργοδοτών στα θέματα ασφαλείας όταν μας μιλάνε για κράνος και γυαλιά εργασίας και την ίδια στιγμή μας βάζουν να εργαζόμαστε ασταμάτητα και πολλές φορές σε αντίξωες καιρικέ συνθήκες για να πετύχουμε τους στόχους του έργου. Πού είναι τότε τα μέτρα ασφαλείας, πού είναι οι ασφαλείς χώροι εργασίας, αναφέρεται στο κείμενο. Σε άλλο σημείο επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα τα είδαμε δυστυχώς και την Τετάρτη όταν πραγματικά γλίτωσε αποτύχει ο συναδελφό μα από ένα πολύ επικίνδυνο εργατικό ατύχημα, στο οποίο εκφράζουμε τι ευχέ όλων για γρήγορη ανάρρωση. Δεν είναι τυχαίο, ούτε μεμονωμένο γεγονό, όπω θέλουν να μα πείσουν. Όσο αφήνουμε τι ζωέ μα και την σωματική μα ακαιρεότητα στα χέρια των μεγαλοεργολάβων, θα θρυνούμε συναδέρφου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Περαιτέρω το Σωματείο Οικοδόμων καταγγέλει καθυστερήσει στην καταβολή των μισθών στου εργαζόμενου του έργου. Δεν είναι τυχαίο, όπω αναφέρει, ότι αρκετοί συνάδελφοι έχουν φύγει από το έργο είτε λόγω των χαμηλών μεροκάματων, είτε λόγω και των καθυστερήσεων στην πληρωμή που είχαμε σε κάποιε περιπτώσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Στο εργοτάξιο του Πέπλου είχαμε δει τη δύναμη της οργάνωσής μας. Είχαμε σταματήσει σκέψεις για 11 ώρα και 12 ώρα, αποτρέψαμε πωλήσει. κανείς συνάδελφος που απευθύνθηκε στο σωματείο δεν έχασε τα λεφτά του, είχαμε κάποιες αυξήσεις στους πολύ χαμηλούς μισθούς. Το κυριότερο όμω ήταν ότι σε μεγάλο βαθμό έσπασε ο φόβος και η μυρολατρεία. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας, κάναμε συνελεύσεις, αγωνιστήκαμε με το κεφάλι ψηλά. Η ανακοίνωση του Σωματείου καταλήγοντα, σημειώνει ότι διεκδικούμε υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία με πραγματικέ αυξήσει σε μεροκάματα, πενθήμερο, οχτάωρο και πραγματικά μέτρα υγιεινής και ασφάλεια στου χώρου δουλειά. Ενωμένοι, σπάμε το φόβο και έτσι θα σπάσουμε και τι αλυσίδε, θα επιβάλλουμε το δίκαιο μα και συνθήκε εργασία που αντιστοιχούν στον 21ο αιώνα, καταλήγει η ανακοίνωση.